Ο πολύ καλός δημοσιογράφος και για χρόνια αναλυτής των γεγονότων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Ιγκλέσης, χθες ακούγοντας εδώ τη συζήτηση που γινόταν γι' αυτό, είπε ότι υπάρχει και μία πιο καθαρή ερμηνεία γιατί τώρα ειδικά ο Βλαδίμηρος Πούτιν ζητάει την πληρωμή των υδρογονανθράκων και άλλων προϊόντων σε ρούβλια μόνο από τις μη φιλικές, όπως τις χαρακτηρίζει ο ίδιος, προς τη Ρωσία χώρες. Καλημέρα κύριε Γκλέση. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Πείτε μου λοιπόν τεχνικά, εσείς τι καταλαβαίνετε, διότι για να σας πω την αλήθεια, επιτρέψτε μου γιατί το βλέπω και από πολλούς ακροατές, τη μία ο Πούτιν θα εφαρμόσει αυτό, την άλλη όχι δεν θα το εφαρμόσει. Την τρίτη χθες το απόγευμα μάθαμε ότι θα το εφαρμόσει με την Gazprom Bank να καταθέτει, για παράδειγμα, η Γερμανία σε ευρώ, σε ένα λογαριασμό, καπατάδε, από αυτό το λογαριασμό να παίρνει Gazprom Bank να αγοράζει ρούβλια από την Κεντρική Τράπεζα, να τα βάζει το λογαριασμό, να τα στέλνουν στην Κεντρική Τράπεζα. Εδώ, πέρα από το τεχνικό, καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ότι κάτι άλλο είναι, συμβολικό είναι, περισσότερο. Δεν θα το έλεγα ότι είναι συμβολικό, κύριε Σαχίνη. Νομίζω ότι είναι απόλυτα ουσιαστικό για τη Ρωσία. Τώρα βέβαια πολλές πληροφορίες διακινούνται, ανακαλούνται, επανέρχονται, γίνεται μια μεγάλη προπαγανδιστική παρουσίαση, δηλαδή αυτό το διάταγμα το χθεσινό του Πούτιν αποκλήθηκε από όλους τους Ευρωπαίους ως εκβιασμός. Δηλαδή εκτός από το σφαγέας, δολοφόνος και τα λοιπά, είναι τώρα και ο Πούτιν εκβιαστής. Λοιπόν, να δούμε όμως τι ακριβώς προβλέπει αυτό το διάταγμα το οποίο μπαίνει από σήμερα σε ισχύ. Βεβαίως να πούμε καταρχήν ότι, όπως το είπατε κι εσείς, ότι αφορά τις μη φιλικές προς τη Ρωσία χώρες, δηλαδή τις χώρες εκείνες που έχουν επιβάλει στη Ρωσία κυρώσεις. Δεν αφορά, παραδείγματος χάρη, την Τουρκία, δεν αφορά την Κίνα, την Ινδία, την Αίγυπτο κτλ. Και υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο που από την ρωσική πλευρά εμφανίζεται, ακόμα δεν ισχύει βέβαια, ότι με αυτόν τον τρόπο θα πληρώνονται οι ρωσικές εξαγωγές και για άλλα προϊόντα, δηλαδή για τον άνθρακα, για τα μέταλλα, για τις πρώτες ύλες, για τα σιτηρά κλπ. Πάντα από τις μη φιλικές χώρες, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Ελλάδα, που και αυτή ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τις κυρώσεις που επεβλήθηκαν στη Ρωσία? Η Ρωσία αδυνατεί να εισπράξει το αντίτιμο των εξαγωγών της σε φυσικό αέριο. Το είπε χτες ο Πούτιν. Είπε τι συγκεκριμένα? Ότι με το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας σε ευρώ, σημαίνει ότι ορισμένες από τις παραδόσεις φυσικού αερίου, τις δικές μας δηλαδή προς την Ευρώπη, έγιναν δωρεάν. Δηλαδή, δεν υπάρχει, και όπως λέει και παρακάτω, δεν υπάρχει τίποτα, λέει, δωρεάν. Θα πρέπει να πληρωνόμαστε. Τι κάνει λοιπόν? Λέει ότι όποιος οφείλει να πληρώσει εξαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, όποια ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να πληρώσει, εταιρεία, είτε κρατική είτε ιδιωτική, θα κάνει το εξής. Θα ανοίγει έναν λογαριασμό συναλλάγματος στο όνομά της στην τράπεζα της Gazprom, είναι η Gazprom Bank. Η Gazprom έχει και δική της τράπεζα. Ή και σε κάποια άλλη τράπεζα, αλλά στη Ρωσία, μέσα στη Ρωσία. Θα ανοίγει λοιπόν έναν λογαριασμό συναλλάγματος. Και αυτό που οφείλει να πληρώσει θα το στέλνει σε αυτό το λογαριασμό στη Ρωσία, στη τράπεζα της Gazprom. Σε συνάλλαγμα θα το στέλνει. Σε ευρώ. Δικό του, σε λογαριασμό που θα είναι στο δικό του όνομα. Εντάξει. Εν συνεχεία θα ανοίγεται ένας δεύτερος λογαριασμός, πάλι στο όνομα
του αγοραστή του φυσικού αερίου σε ρούβλια. Η ρωσική τράπεζα τι θα κάνει τώρα? Θα έχει το συνάλλαγμα. Ας πούμε ότι είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ πρέπει να το μετατρέψει σε ρούβλια. Πώς θα το μετατρέψει? Θα το δίνει στην κεντρική τράπεζα, θα δίνει τα ευρώ στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας και θα παίρνει το αντίστοιχο ποσό με την ισοτιμία, την τρέχουσα ισοτιμία, σε ρούβλια, και θα τα καταθέτει αυτά τα ρούβλια στο λογαριασμό πάντα του ευρωπαίου πελάτη του φυσικού αερίου σε ρούβλια. Και αυτός εν συνεχεία, έχοντας τα ρούβλια, θα πληρώνει την Gazprom για το αέριο που αγόρασε. Μάλιστα. Δηλαδή, τι κάνει ο Πούτιν με αυτό το διάταγμα? Αναγκάζει τον αγοραστή του φυσικού αερίου να μεταφέρει ο ίδιος το συνάλλαγμα στη Ρωσία. Ούτως ώστε, γιατί μέχρι σήμερα τι γινότανε? Έκανε ένα έμβασμα ο Ευρωπαίος αγοραστής προς τη Ρωσία, αλλά επειδή αυτό το έμβασμα πέρναγε από την κεντρική τράπεζα της κάθε χώρας, αυτό το έμβασμα μπορούσε να παγώσει, λόγω των κυρώσεων. Και άρα είχε πληρώσει το φυσικό αέριο, αλλά τα λεφτά, το συνάλλαγμα, δεν πήγαιναν στη Ρωσία, έμεναν παγωμένα στις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες. Άρα κάνει ένα bypass κυρώσεις ουσιαστικά. Ουσιαστικά προσπαθεί, επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο, ναι, να ακυρώσει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας. Α, μάλιστα. Βέβαια, σε πρώτο χρόνο, δεν ξέρω που θα καθίσει η μερίσια ισοτιμία, σε πρώτο χρόνο αυτό πρακτικά αν συνέβαινε σήμερα, θα αγόραζες πιο φθηνά το φυσικό αέριο από τη Ρωσία με βάση την ισοτιμία δολαρίου. Όχι, γιατί ρουβλίου, πάλι έπρεπε, ναι, να πληρωθεί το φυσικό αέριο στην τρέχουσα τιμή του που προσδιορίζεται σε δολάρια ή σε ευρώ. Στην τρέχουσα τιμή. Αμάς. Η Ρωσία δεν χάνει από αυτό, ούτε ο αγοραστής. Θα πληρώνανε σε δολάρια ή σε ευρώ την αξία του φυσικού αερίου. Αλλά αυτά τα δολάρια ή ευρώ που πληρώνανε δεν φτάνανε στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας λόγω των κυρώσεων. Μάλιστα. Άρα βρίσκει, επιχειρεί να βρει έναν τρόπο να φτάσουν ως ρούβλια πια. Σωστά? Όχι, να φτάσουν ως συνάλλαγμα. Η Ρωσία δεν το χάνει το συνάλλαγμα. Α, να πάνε στην κεντρική. Να εξασφαλίσει. Μάλιστα. Ότι το συνάλλαγμα το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα του φυσικού αερίου που πουλάει θα φτάσει στην κεντρική της τράπεζα και δεν θα παγώσει λόγω των κυρώσεων σε κάποια στη γερμανική κεντρική τράπεζα ή στην ελληνική από τη ΔΕΠΑ που αγοράζει κτλ. Ουσιαστικά ακυρώνει τις κυρώσεις. Γι' αυτό και εξεγέρθηκαν οι Ευρωπαίοι και είπαν ότι αυτό το πράγμα είναι ένας εκβιασμός, αλλά ο Πούτιν στις χρηστινές του δηλώσεις είπε ότι αν δεν πληρώσουν με αυτόν τον τρόπο, για να εξασφαλίσω εγώ το συνάλλαγμα, αν δεν πληρώσουν με αυτόν τον τρόπο θα διακοπούν τα συμβόλαια. Αυτό, δηλαδή, ναι, ναι, θα κλείσουν οι στρόφιγγες της παροχής φυσικού αερίου. Πόσο αποφασιστικό είναι αυτό? Άλλο να το λες και άλλο να το πράττεις. Η εκτίμησή σας, θέλω και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Μπορεί να το κάνει? Είναι υποχρεωμένος να το κάνει, γιατί αλλιώς θα πουλάει το φυσικό αέριο και δεν θα εισπράττει συνάλλαγμα, δεν θα εισπράττει τίποτα. Θα το δίνει δωρεάν αν δεν το κάνει. Γι' αυτό δύο εναλλακτικές υπάρχουν. Ή οι Ευρωπαίοι θα κάνουν γαργάρα αυτό το πράγμα και θα το αποδεχτούν τελικά, ή θα κλείσουν οι στρόφιγγες, κύριε Σαχίνη. Δεν μπορεί η Ρωσία να εξάγει φυσικό αέριο και να μην πληρώνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατώ, γιατί την άλλη εβδομάδα θα το συζητήσουμε μαζί σας αναλυτικά, εφόσον το δούμε στην πράξη, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί από χθες το βράδυ υπάρχουν διαβουλεύσεις. Όχι έτσι, όχι αλλιώς. Είναι ένα ανοιχτό. Η Σλοβενία έκανε ένα βήμα, αλλά θα δούμε. Λοιπόν. Είναι αυτό. Δηλαδή, επειδή λέγεται ότι ζητάει ρούβλια, και πολλοί και φίλοι με πήραν και μου είπαν, μα είναι δυνατόν
Τι τα θέλω να θα κάνει τα ρούβλια η Ρωσία. Αν έχει όσα ρούβλια θέλει. Μπορεί η τράπεζά της να κόβει. Εκδώσει όσα ρούβλια θέλει. Όχι, τους είπα. Δεν θέλει ρούβλια. Αλλά με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι το συνάλλαγμα που δικαιούται από την πώληση του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές θα εισέλθει μέσα στη Ρωσία και δεν θα παγώσει στις κεντρικές τράπεζες των ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα. Ο Ρέστης ρωτάει, απαντήστε γρήγορα, η απάντηση είναι εύκολη, αλλά η Γκάνα για παράδειγμα δεν έχει ευρώ. Έχει το δικό της νόμισμα. Το δολάριο Γκάνας, ας πούμε. Θα δώσει το δολάριο Γκάνας και θα πάρει πετρέλαιο? Υπάρχουν νομισματικά. Θα δώσει αμερικανικά δολάρια έτσι, και θα πάρει πετρέλαιο. Υπάρχουν τα γνωστά νομίσματα που είναι τα συναλλακτικά νομίσματα στον πλανήτη. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, οι πωλήσεις, αγορές υδρογόνων ανθράκων γίνονται σε δολάρια αμερικανικά. Στην Ευρώπη, επειδή υπάρχει το ευρώ το οποίο θεωρείται και αυτό συνάλλαγμα, γίνονται πολλές από τις αγοροπολισίες σε ευρώ. Μάλιστα. Σαφές. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Γκλέση, σας ευχαριστώ για αυτή την παρατήρηση. Διευκρινίσατε πάντως ότι αυτό που είπε η Ρωσία είναι: θα μου φέρνετε το συνάλλαγμα στην τράπεζα και μετά θα γίνεται η πληρωμή, αλλά το συνάλλαγμα θα μπαίνει μέσα. Αυτό. Βέβαια. Εκείνο που κάνει αυτή τη στιγμή ο Πούτιν είναι το εξής. Υποχρεώνει τους αγοραστές να μεταφέρουν οι ίδιοι το συνάλλαγμα μέσα στη Ρωσία. Μάλιστα. Σαφές. Το αποσαφηνίζετε γιατί υπήρχαν όντως πολλές ερμηνείες. Τι τα θέλει τα ρούβλια, απαντήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σαχίνη.